Μητάτα είναι κυκλικές ξερολιθικές κατασκευές που χρησιμοποιούνται μέχρι και σήμερα στα βουνά της Κρήτης ως σπίτια των βοσκών. Εκεί τυροκομούνται και φτιάχνονται τα τυριά. Ερευνητές λένε ότι η οικονομική αυτή μέθοδος είναι η ίδια με εκείνη των μινωικών θολωτών τάφων. Ένα είναι σίγουρο, ότι δεν είναι έργο του επώνυμου μάστρα αλλά της παρέας. Το γάλα που αρμέξαμε με τον κύριο Νίκο θα το πάμε στο τυροκομείο της περιοχής για να μας φτιάξει το τυρί. Έλα Μαριό μου, πάρε το λίγο. Είσαι εδώ. Να θέσεις εσύ, ε. Εντάξει, το φίλο. Εμείς πήραμε μια μικρή γεύση μόνο, βλέπουμε ήδη τους πρωταγωνιστές αυτής της δημιουργίας, κάποιους από τους πρωταγωνιστές, την κυρία Μαρία Πεντάρη, δημιουργό του ντοκιμαντέρ «Πες μου το μυστικό» και τον κύριο Παναγιώτη Βαρβαντάκη, δημοσιογράφο, αφηγητή του ντοκιμαντέρ. Καλησπέρα και στους δύο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Και εμείς ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλησπέρα στο Ηράκλειο. Η χαρά είναι όλη δική μας. Εμείς πήραμε μόνο μια πολύ μικρή γεύση, μόλις πήραμε έτσι από το ντοκιμαντέρ. Εγώ έριξα και κλεφτή ματιά, πρέπει να σας πω έτσι νωρίτερα, περισσότερο στο ντοκιμαντέρ. Και η αλήθεια είναι ότι με κέρδισε πάρα πολύ σε ό,τι έχει να κάνει και με την ωραία δουλειά την οποία έχετε κάνει και φυσικά με όσους πρωταγωνιστούν. Και θέλω, κυρία Πεντάρη, να ξεκινήσω από εσάς για να μου πείτε πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα, πώς δηλαδή αυτό το ντοκιμαντέρ, αυτή η δουλειά, αυτά τα πολύ ωραία γυρίσματα και ωραία συνεντεύξεις και η αποτύπωση της Κρήτης μας, πώς ξεκίνησαν ως ιδέα? Το ντοκιμαντέρ το έκανα μαζί με την Ελπινίκη Βουτσάρε Τζιπουπούλου. Μαζί το κάναμε. Είμαι 8 χρόνια τελόντρια σε μια πρωτοβουλία γονέων ατόμων με αυτισμό νοητική στέρηση. Και με αφορμή μια θεατρική παράσταση που σκηνοθέτησα εδώ στα Χανιά με αυτά τα άτομα, η Ελπινίκη μου πρότεινε να κάνουμε μια ταινία μαζί. Επειδή όμως δεν έχουν όλα τα άτομα το υποκριτικό ταλέντο, συνδύασα και την αγωνία που έχω για τα χωριά μας, τα οποία ερημώνονται όσο περνούν τα χρόνια και είναι τα γεωγραφικά αμαία. Και έτσι τις πρότεινα να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ τελικά για τις παραδόσεις και τις ομορφιές του τόπου μας. Συμφώνησε κατευθείαν, με εμπιστεύτηκε και την εμπιστεύτηκα σε αυτό το εγχείρημα, ένα πρωτότυπο εγχείρημα, και έτσι ξεκίνησαν όλα από εμάς τις δυο. Στην πορεία βρήκαμε και τους υπόλοιπους συντελεστές. Πάρα πολλά άτομα εργάστηκαν πίσω από τις κάμερες εθελοντικά, και σιγά σιγά το ολοκληρώσαμε. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι είναι ένα ταξίδι σε κάποιες γωνιές της Κρήτης. Βλέποντάς το δηλαδή κάποιος θα δει ότι θα ακολουθήσει μια διαδρομή που περνά από τα χωριά Θέρισο, Μεσκλά, Φουρνές, παλαιά Ρούματα. Αν κάνω κάτι λάθος φυσικά με διορθώνετε, γιατί δεν θέλω να δικήσω κάτι από αυτή τη δουλειά. Και είναι μια δουλειά η οποία έρχεται να στείλει πολλά μηνύματα. Το μήνυμα της συμπερίληψης λοιπόν και το μήνυμα του ότι ο τόπος μας είναι ζωντανός, είναι όμορφος, είναι ζωντανός και οι παραδόσεις μας. Ναι, όλα ξεκινάνε από το Θέρισο, από εκεί κατάγεται τη γυναίκα που με μεγάλωσε. Μετά, όπου εκεί πέρα είναι και το απόσπασμα που δείξατε πριν από λίγο, παρακολουθούμε το πώς γίνεται το άρμεγμα, πώς το γάλα μετατρέπεται σε τυρί και τελικά το τυρί γίνεται καλτσούνι για να καταγράψουμε τη συνταγή του καλτσουνιού, γιατί οι πιο νέες γυναίκες πλέον δεν γνωρίζουν τη συνταγή, δεν τη φτιάχνουμε και ένιωσα την ανάγκη να το καταγράψω αυτό το πράγμα. Μετά, επειδή
μετά πήγαμε στα Μεσκλά, όπου εκεί πέρα ο κύριος Δράκος Δρακάκης μας μίλησε για τα βότανα. Γιατί πάντα θυμάμαι τη γιαγιά μου να μου λέει κάθε βράδυ να πίνω μαλωτήρα πριν κοιμηθώ. Και συνδυάσαμε τα Μεσκλά με το χωριό Φουρνέ, γιατί εκεί πέρα είναι η κήπη Κρήτης. Μας δίνει συνέντευξη ο Πέτρος Μαρινάκης και αυτό που δεν ξέρουμε πολύ είναι ότι αυτό το πάρκο φτιάχτηκε έπειτα από μια καταστροφική πυρκαγιά που έγινε το 2004. Ναι. Και παρόλα αυτά δεν το βάλανε κάτω και όχι απλά κάνανε κάτι καλό για την οικογένειά τους αλλά για όλο τον τόπο. Mm-hmm. Τους κήπους Κρήτης που έρχονται από όλη την Ευρώπη να τους επισκεφτούν. Είστε συγκινημένοι για αυτή τη δουλειά και για τους τόπους για τους οποίους μιλάει αυτή η δουλειά, έτσι, και για όλο αυτό το υπόβαθρο. Και το σημειώνω αυτό έτσι ιδιαίτερα με τον ωραίο τρόπο. Είμαι πολύ συγκινημένη, γιατί οι συνεργάτες μου, οι δημοσιογράφοι και οι αφηγητές του ντοκιμαντέρ, είναι οι καλύτεροι μου φίλοι. Έτσι. Και είναι και δίπλα σας ένας εξ αυτών. Ναι, και αυτό που τους διακρίνει είναι η απλότητα και η αλήθεια στη συμπεριφορά τους και σε ό,τι κάνουν. Το ίδιο χαρακτηριστικό έχουν οι άνθρωποι στα χωριά τα οποία επισκεφτήκαμε και μας δώσανε συνέντευξη. Οπότε καταλαβαίνετε τι δύναμη έχουν αυτές οι 11 συνεντεύξεις που έχουμε. Οι συνεντεύξεις λοιπόν τις οποίες τις πήραν οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι πήραν το ρόλο το δικό μας με πολύ μεγάλη επιτυχία. Μιλήστε μας για τους δημοσιογράφους για να πάω λοιπόν και στον κύριο που κάθεται δίπλα σας, γιατί εκείνος έκανε κάποιες από τις συνεντεύξεις και θέλω να μας πει για το ρόλο του στο ντοκιμαντέρ. Θέλω όμως κι εσείς από τη δικιά σας την οπτική να μας μιλήσετε λοιπόν για αυτούς τους δημοσιογράφους συνεργάτες. Η συνεργασία μας ήταν άψογη, βοήθησε πάρα πολύ το ότι γνωριζόμαστε χρόνια και έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη μεταξύ μας, αλλά και το ότι αυτό που είπα προηγουμένως, αυτό που τους χαρακτηρίζει είναι η απλότητα και η αλήθεια σε ό,τι κάνουν. Δεν υπάρχουν δεύτερες, τρίτες, τέταρτες σκέψεις. Και έτσι τα πράγματα είναι πιο απλά. Και έτσι πρέπει να λειτουργεί και η δημοσιογραφία, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Έτσι, και όλο το έργο, το οποίο διαρκεί μια μισή ώρα, έγινε μόλις 11-3 ώρα γυρίσματα. Μπράβο. Μεγάλη επιτυχία αυτό. Τόσο αυτή που είναι η δημοσιογραφική μας ομάδα. Κύριε Βαρβαντάκη, για πείτε μας για το ρόλο σας. Πείτε μας για το ρόλο σας αυτό το ντοκιμαντέρ. Εσείς τι κάνατε σε αυτό το ντοκιμαντέρ? Εγώ ήμουν δημοσιογράφος. Και πώς ήταν η εμπειρία? Καλή ήτανε. Θα το ξανακάνετε? Θα το ξαναέκανα, ναι. Η συνεργασία σας με την κυρία Μαρία Πεντάρη τη γνωρίζετε χρόνια, έτσι? Ναι. Τι σας έκανε εντύπωση από τα γυρίσματα, οι νοστιμιές, αυτά έτσι τα ωραία πράγματα τα οποία γευτήκατε, κάποιος ιδιαίτερος τόπος, ξεχωρίσατε κάτι, κύριε Βαρβαντάκη? Τα παλιά ρούματα. Να. Ναι. Εκεί μου άρεσε η βιβλιοθήκη. Η βιβλιοθήκη. Μπράβο. Κυρία Πεντάρη, ναι. Εσείς κάτι που θέλετε να προσθέσετε σε αυτό? Στα παλιά ρούματα ο Παναγιώτης έκανε μια συνέντευξη μέσα στη Λαϊκή Βιβλιοθήκη Παλιών Ρουμάτων. Ναι. Μια βιβλιοθήκη που φτιάχτηκε μετά τον πόλεμο με στόχο να μορφωθούν και οι άνθρωποι του χωριού και των γύρω χωριών. Και πήρε συνέντευξη από ένα μουσικό, τον Σπύρο Παναγιωτάκη. Αυτό όμως που μας άρεσε πιο πολύ ήταν μία ελιά. Ναι. Θες να πεις για την ελιά, Παναγιώτη? Ήτανε τόσο μεγάλη, είναι χιλιάδων ετών, που χωρίς και μπήκε μέσα ο Παναγιώτης, στον κορμό. Ναι, είχα μπει μέσα.
Και οι φίλοι σας τι λένε όταν τα είδαν αυτά, τη δουλειά που κάνατε, τις συνεντεύξεις που πήρατε, πώς το σχολιάσαν οι φίλοι σας? Ότι ήταν πολύ καλή. Μπράβο, εύχομαι λοιπόν να το συνεχίσετε και η δημοσιογραφία και η δημοσιογραφική εξάσκηση να μην σταματήσει εδώ και εύχομαι πάντα και τέτοιες ωραίες δουλειές να κάνετε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί η πρώτη προβολή έγινε στη Χανιά, στον τόπο μας, στο 12ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και πήραμε και το βραβείο κοινού εξαμισίας με μία άλλη ταινία και αυτό είναι μεγάλη μας τιμή και μεγάλη μας χαρά γιατί οι μας ανταμείφθηκαν. Και όλα ξεκίνησαν από ένα φεστιβάλ που είναι ένα από τα καλύτερα στην Ελλάδα. Έτσι. Και είναι γνωστό και στην Ευρώπη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο και που μοιραστήκατε μαζί μας έτσι ένα κομμάτι του ντοκιμαντέρ και μας επιτρέψατε φυσικά να το δείξουμε κιόλας για να δει και τη δουλειά σας ο κόσμος και για το χρόνο που μας αφιερώσατε και οι δύο και σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ, γεια σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Φιλιά στην Ηράκλειο. Γεια σας. Γεια σας.